και το πρόγραμμα μεγάλο να επιταχύνουμε. Κυρία Κόκορη, Δημοτική Σύμβουλη Ηρακλείου, Αντιπρόεδρε και Έφορε Νομού Ηρακλείου της ΠΕΠΣΗ, κύριε Τίτο Κουκολάκη, κυρία Μαρία Θεοδωράκη από το ΣΕΠΕ, κύριε Κώστα Στεφανάκη, τέος συντονιστής Κρήτης και διευθυντής του ΙΚΑ Νομού Ηρακλείου, κυρία Λένα Ηγουμενάκη, Πρόεδρε του Δραστήριου Πολιτιστικού Συλλόγου Αποστολιανών, κύριε Μάξιμε Σενετάκη, αγαπητοί φίλες και φίλοι, γειτόνισσες και γείτονες, αγαπητά μας παιδιά. Τέταρτη ημέρα σήμερα των Εκατερινίων μας. Με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των φετινών επιμορφωτικών προγραμμάτων μας, όπως της λύρας, μαντολίνου, κιθάρας, αρμόνιου, αλλά και παραδοσιακών χωρών, τα οποία λειτουργήσαν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016. Όλα αυτά τα 31 πολύ δύσκολα χρόνια της ζωής αυτού του συλλόγου, να παρακαλέσω τα παιδιά να μην κάνουν φασαρία, αν θέλετε λίγο ησυχία. Όλα αυτά τα 31 πολύ δύσκολα χρόνια του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης, με τα επιμορφωτικά μας προγράμματα, με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις μας, με κορυφαία βέβαια τα Εκατερίνια μας, με τις ποικίλες ποιοτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες μας 365 μέρες το χρόνο, χωρίς διακοπή, αποδείξαμε εδώ στη συνοικία της Αγίας Εκατερίνης ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα. Μια έννοια που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα που προσφέρεται στους κατοίκους μιας τοπικής κοινωνίας όχι μόνο να αποκτήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής αλλά και να καλλιεργήσουν, να διευρύνουν και να απολαύσουν γνώσεις και ικανότητες. Γνώσεις και ικανότητες στον καλλιτεχνικό, οικαστικό, ιστορικό, κοινωνικό και γλωσσικό τομέα. Καταθώσαμε όμως κάτι πολύ όμορφο και σπουδαίο. Να γίνει ο πολιτιστικός σύλλογός μας το σημείο αναφοράς όχι μόνο για τα αυτονόητα της προσφοράς ενός τόσο σημαντικού έργου, με την ευρύτερη έννοια του βεβαίως, αλλά και σημείο αναφοράς για τα επιμορφωτικά προγράμματα που προσφέρουν μόρφωση, επιμόρφωση, γνώση, δημιουργία, χαρά και ψυχαγωγία. Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα στην τοπική μας κοινωνία όχι μόνο να αποκτήσει καλύτερες συνθήκες ζωής, αλλά και να καλλιεργήσει, να διευρύνει και να απολαύσει γνώσεις και ικανότητες στον καλλιτεχνικό, οικαστικό, ιστορικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, γλωσσικό, ακόμα και στον επαγγελματικό τομέα. Σταθερή αυτή η επιλογή μας δικαιώθηκε στα 31 χρόνια λειτουργίας του Συλλόγου μας. Όλα τα παραπάνω που πολύ περιληπτικά σας περιγράφω έχουν σαν αποτέλεσμα καθημερινής πολύωρης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, χωρίς βεβαίως να απολαμβάνει καμιά ειδική ή άλλη αμοιβή και χωρίς να ζητήσει ποτέ ανταλλάγματα ή αξιώματα. Κυριολεκτικά, χιλιάδες άτομα πέρασαν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίας Εκατερίνης από το 1985 μέχρι και σήμερα και ωφελήθηκαν από αυτά αφού δημιούργησαν, εκφράστηκαν, επιμορφώθηκαν, ξεδίπλωσαν τυχές και αξίες του εαυτού τους άγνωστες μέχρι τότε και αρκετοί αποκαταστάθηκαν και επαγγελματικά είτε βρίσκοντας εργασία είτε δημιουργώντας τα δικά τους επαγγελματικά στέκια. Αλλά υπήρχαν και πολλές περιπτώσεις που ξεπέρασαν ακόμη
και οικογενειακά ή προσωπικά πολύ σοβαρά προβλήματα. Και όλα αυτά είτε εντελώς δωρεάν, είτε με ένα μηδαμινό ποσό, όπως παραδείγματος χάρη φέτο, που το κόστος περίπου κατά μέσο όρο ήταν περί τα 3 ευρώ το μήνα. Αλλά λειτουργήσαν και τμήματα εντελώς δωρεάν που απευθυνόντουσαν σε ανέργους. Εκτός όμως από τα προαναφερόμενα ωφέλη, τα εργαστήριά μας στηρίζουν την παράδοση, τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, τον πολιτισμό μας. Ο σύλλογός μας, και θέλω να με προσέξετε, επισημαίνει για πολλωστή φορά ότι δεν αντικαθιστά οδεία, φροντιστήρια ξενογλωσσών, επαγγελματικά εργαστήρια και σχολές και δεν δίνει επάρκειες πιστοποιήσεις, πτυχία και διπλώματα. Απλά προσφέρει τη δυνατότητα στα μέλη του, στους κατοίκους της περιοχής μας, στους γείτονές μας και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και σε συμπολίτες της πόλης μας, να διαχειριστούν τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά, παραγωγικά και ωφέλιμα. Αλλά και να αποτρέπει κυρίως την νεολαία μας να συχνάζει σε στέκια όπου παραμονεύει η εγκληματικότητα, η αλητεία, τα ναρκωτικά. Μετά την ολοκλήρωση απόψε της παρουσίασης των χορευτικών μουσικών τμήματων μας, θα δοθούν οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των προγραμμάτων μας όσων συμμετείχαν με συνέπεια σε αυτά και όχι σε αυτούς που έκαναν πολλές απουσίες. Οι βεβαιώσεις θα δοθούν από τους ίδιους τους εκδημορφωτές και όσοι θα απουσιάζουν θα δοθούν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διαμονή θα γίνει δίπλα στα σκαλάκια της εκκλησίας μας για λόγους τάξης και για να μην γίνει εδώ μία αναστάκωση. Και τελειώνοντας, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που συμμετείχατε και φέτος στα προγράμματά μας αυτά, όλα τα μέλη του προηγούμενου και του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου που καθημερινά έδιναν το παρόν καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας των επιμορφωτικών τμήματων μας και, στα δύο κτίρια μας, καθώς επίσης και στους επιμορφωτές και στις επιμορφώτριες όπως την κυρία Ευθυμία Καμαράτου, υπεύθυνη του τμήματος μαγειρικής, τον κύριο Μανώλη Ζαχαριουδάκη και την κυρία Άννα Τσίγκου, υπεύθυνους του τμήματος αγιογραφίας, την κυρία Άννα Τσίγκου, υπεύθυνη του τμήματος ζωγραφικής, τον κύριο Γιώργο Μεσανάκη, υπεύθυνο των δύο τμήματων πληροφορικής, τον κύριο Γιώργο Κανακάκη, του τμήματος του κοσμήματος, τον κύριο Ελευθέριο Ψαράκη, των τμήματων λύρας και μαντουλίνου, τον Γιώργο Κοτζιά, υπεύθυνο του τμήματος μελισσοκομείας, την κυρία Ελευθερία Φασάρη, υπεύθυνη των τμήματων παραδοσιακών χωρών, την κυρία Πατακιούτη, υπεύθυνη των τμήματων κορτικής γραφικής, η Μέρη Κανακάκη του τμήματος ζωγραφικής και την κυρία Ψαράκη του τμήματος κιθάρας, την κυρία Αγγελική Μαθουδάκη, υπεύθυνη του αρμόνιου και την κυρία Εμμανουέλα Παπά, υπεύθυνη του τμήματος ψυχοσυναισθηματικής υγείας. Ιδιαίτερα όμως θέλω να σταματήσω σε επιμορφωτές, σε 6 επιμορφωτές που ανιδιοτελώς ερχόντουσαν και προσέφεραν τις γνώσεις τους στους συνανθρώπους μας, όπως τον κύριο Γιώργο Κοτζιά, επίτιμο μέλος του πολιτιστικού μας συλλόγου, τον αγιογράφο κύριο Μανώλη Ζαχαριουδάκη, επίσης επίτιμο μέλος του πολιτιστικού συλλόγου, την αγιογράφο και εικαστικό κυρία Άννα Τσίγκου, το γείτονο και μέλος του συλλόγου μας πληροφορικάριο κύριο Γιώργο Μεσανάκη, τη γειτόνισά μας και μέλος του συλλόγου μας καθηγήτρια ξένων γλωσσών κυρία Ευγενία Κυνηγάκη
και την ψυχολόγο κυρία Εμμανουέλα Παπά, γειτόνισά μας επίσης και μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου, τους οποίους θερμότατα για πολλωστή φορά ευχαριστούμε από καρδιάς. Το απόψινό πρόγραμμα θα κλείσει με μουσική και χορό, με το γείτονά μας καθηγητή της κριτικής μουσικής κύριο Λευτέρη Ψαράκη και με τους αξιόλογους συνεργάτες του, οι οποίοι όλοι και για πρώτη χρονιά φέτο είναι παιδιά τα οποία έμαθαν να παίζουν λύρα και μαντολίνο και απόψε θα βγουν να σας παρουσιάσουν τις γνώσεις που απέκτησαν όλα αυτά τα χρόνια. Και μπορείτε και να χορέψετε, να διασκεδάσετε και λοιπά. Όμως να μου επιτρέψετε να δείχω για λίγο την προσοχή σας. Μας τιμούν απόψε με την παρουσία τους δύο πολύ αγαπητά πρόσωπα. Είναι η κυρία Ελένη Κόκορη, παιδίατρος, πρώην διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του Βενιζελίου και πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άκρησης Ηρακλείου, καθώς επίσης η κυρία Βαγγελιό Πιδί, πολιτική μηχανικός, πρώην διευθύντρια της Υπηρεσίας Εκτέλεσης Έργων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Καθώς επίσης μας τιμά και ο κύριος Νίκος Μακδεάκης, ο οποίος ως τεχνικός, θα το πούμε και αργότερα, μας έχει στηρίξει πάρα πολύ τα τελευταία 10-12 χρόνια. Η κυρία Μπιπή με την κυρία Κόκορη, μαζί με τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Κουλάκη, έπαιξαν καθοριστικό, καταλυτικό μπορώ να πω ρόλο, στο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ ο βρεφονηπιακός σταθμός, που σε λίγο θα τον καμαρώσουμε να λειτουργεί με 100 παιδάκια της ηλικίας μας και που στήριξαν αυτή την προσπάθειά μας μέχρι και τη δημοπράτησή του. Σε αναγνώριση αυτών των προσπαθειών, των κυριών Κόκορη και Μπιπή, οι οποίες πολλές φορές υπερέβαλαν τους εαυτούς των και τις ιδιότητες των, χωρίς να υπολογίζουν ωράρια, κόπο, συνεχείς μετακινήσεις, αντιπαραθέσεις, πιέσεις και μεγάλου στρες, το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να τις κάνει αγιοκατερινιώτισες και επίτιμα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης. Όσο ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ενθυμούνται τη μεγάλη αγάπη, εκτίμηση, σεβασμό που τρέχουμε στα πρόσωπά σας. Στα πρόσωπά τους. Κυρίες Ελένη Κόκορη και κυρία Ευαγγελία Μπιπή, παρακαλώ να ανέβετε. Είναι ο επίτιμος τίτλος που αποδίδεται στην κυρία Ελένη Κόκορη Παπαδάκη ως επίτιμο μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Ηλικίας της Αγίας Εκατερίνης του Δήμου Ηρακλείου για την ηθική και ηλική συμπαράστασή της στις προσπάθειες που καταβάλουμε για την πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική αναβάθμιση της ηλικίας μας. Της Αγίας Εκατερίνης
να την τοποθετήσει στο σπίτι, να μας θυμάται όποτε τη βλέπει. Επίσης, αποδίδουμε τον τίτλο του επίτιμου μέλους του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Εκατερίνης, την κυρία Ευαγγελία Πιπή, για όλα αυτά τα οποία έκανε μαζί με την κυρία Κόκορη, πέρα από τις δυνάμεις τους πολλές φορές, και της οφείλουμε και εκείνη σε ένα πολύ μεγάλο, τεράστιο ευχαριστώ. Από σήμερα είστε ο Κατερινός. Και το Συμβούλιο βεβαίως με συγκινεί πάρα πολύ και η τιμή αντικατοπτρά και τους όλους τους δημιούς μέσα εμού και όλους τους δημιουργικούς υπαλλήλους. Και είμαι πολύ χαρούμενη πραγματικά με αυτή τη δημιουργία αυτού του βρεφονιπιακού σταθμού. Έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι στο να βοηθηθούν πρώτα οι γυναίκες, οι νέες μανούλες, που είναι οι καιροί δύσκολοι, που θα βγουν τα παιδιά τους μέσα στο σταθμό. Και βέβαια που βοήθησα με τη δημιουργία του στην αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, που την είχε ανάγκη. Βέβαια την άξιζε και τη δικαιούται η περιοχή. Τέλος πάντων, βέβαια δεν πρέπει να παραλείψω ότι η πρωτοβουλία και η όλη διαδικασία κινήθηκε καταρχήν από τον Δήμαρχο, τον πρώην Δήμαρχο, κύριο Κουράκη, και βεβαίως με τους επόμενους που έκανε το έργο, και από τον κύριο Μαυρίδη, ο οποίος έχει προσφέρει τα μέγιστα και του αξίζουν συγχαρητήρια, διότι είναι πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλος, και κάνει πάρα πολλά πράγματα, περισσότερα από όσα πρέπει. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Συνήθως δεν αφήνω τίποτε ατελείωτο, ό,τι ξεκινάω το τελειώνω, και αυτό είναι που με χαρακτηρίζει. Δεν πτωούμε από εμπόδια κρατικά και μη κρατικά που μπορεί να προκύψουν σε τέτοιες περιπτώσεις, και ομολογουμένως ήταν πολλά. Στεναχωρηθήκαμε πολύ με τον κύριο Μαυροϊδή αρκετές φορές. Απογοητευτήκαμε ότι θα χάσουμε το έργο, αλλά τελικά ο επιμένω νικά. Σας ευχαριστώ όλους. Ο Νίκος. Ο Ματιάκης είναι τεχνικός, είναι εγκαταστάτης πανελκυστήρων.
Ήρθε ο άνθρωπος αυτός, εκεί που μας είχαν σε ένα σημείο παρατήσει κάποιοι, ήρθε μόνος του, ολοκλήρωσε τον ανελκυστήρα του νέου κτηρίου, που αυτόν τον ανελκυστήρα τον χρησιμοποιούν τα αμαία και άνθρωποι με προβλήματα κινητικά κλπ. Και εξυπηρετούνται σε ολόκληρο το κτίριο, δωρεάν, αφιλοκερδός, και μέχρι πρόσφατα ερχόταν και έκανε και τις συντηρήσεις εντελώς δωρεάν. Οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο Ματιάτη για την προσφορά του αυτή στο πολιτιστικό μας σύλλογο. Εμείς εδώ στο πολιτιστικό μας σύλλογο αναγνωρίζουμε τη συμβολή, την βοήθεια, τις προσπάθειες που κάνουν διάφοροι μπαίνοντας μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο ή είτε είναι εκτός Διοικητικού Συμβουλίου. Να μου επιτρέψετε, το προηγούμενο Διοικητικό Συμβουλίο, το οποίο αποχώρησε η διέγγιξη η θητεία μας το περασμένο Μάρτιο. Και τους οφείλουμε να τους επιδώσουμε ένα έπαινο που δεν έχει άλλη αξία από το ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμβολή τους, τη στήριξή τους σε αυτό το πολιτιστικό σύλλογο, σε αυτές τις προσπάθειες που καταβάλλουν. Θα φωνάζω τα ονόματα και παρακαλώ να έρθει ο Μιχάλης ο Βαξεβάκης. Είναι εδώ. Είναι και εργαζόμενοι βέβαια στο... Η Κριστάνη η Πελέκα. Να ευχηθούμε στην Κριστάνη καλή ελευθερία. Να έρθει η Φιλοθέη Ιρωνιώτη, για πως τα πιάνω τώρα από την Τσάντρα. Ιρωνιώτη, Φιλοθέη. Θα έρθει η Ζαχαρένια, η Ιρένια, η Σκουλά. Κοίτα και πραλές, γιατί κατσέρετε στις λες κομμάτια, κατσέρετε στις παλάνες. Καλησπέρα σας. Δεν σας χρειάζεται να μιλήσω το σχέδιο. Κι άμα είπα έτσι, πριν από μερικά χρόνια γνώρισα το πιθάνο παιδί, την καταπληκτική σύζυγό του κυρία Ελένη, μεταξιόλογα παιδιά τους, Αφροδίτη και Ειρήνη. Τους έχω καλούς γείτονες. Μου έκανε την τιμή να μου εμπιστευτεί τη θέση της Γενικής Γραμματέως του Πολιτιστικού Συλλόγου την προηγούμενη τριετία. Έτσι, μου δόθηκε η ευκαιρία να μάθω πολλά και να συμβάλλω στη μεγάλη ανάπτυξη του Συλλόγου, στους τομείς του πολιτισμού και του εθνικισμού. Έτσι τουλάχιστον θέλω να πιστεύω. Η Νάμα Βροή
παιδί. Σε ευχαριστώ για όλα μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ και όλους εσάς που με εκλέξατε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου την προηγούμενη τριετία. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εύχομαι καλή δύναμη στο δύσκολο έργο σας. Καλή συνέχεια στην απόψινή βραδιά. Καλά να περάσουμε. Να έρθει ο Νίκος ο Βασιλάκης. Να έρθει η Δέσποινα Ιβελόγλου. Η Δέσποινα, για τη θητεία της στο προηγούμενο συμβούλιο. Η Στέλλα η Φραγκουλάκη, να έρθει και να ετοιμάζεται η Φωφό η Ανδρέα. Η Ανδρεάκη η Φωφό, η Ανδρουλάκη η Μαρία, έλα ρε Φωφούκα, έρχεται η Φωφό. Θα ετοιμάζεται η Μαρία η Ανδρουλάκη. Η Βαγγελιόπη Διαδητάκη είναι εδώ. Ετοιμάζεται η Ειρήνη Ματθεάκη, ο Νίκος ο Διακοσταμάτης μετά την Ειρήνη, Νίκο Θα καλέσω τον κύριο Κοκολάκη τον Τίτο για ένα χαιρετισμό γρήγορα γρήγορα, γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει και από ό,τι μου είπανε τα παιδιά κρυώνουν. Μέρος της Παγκρίτιας Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωση. Πολλά συγχαρητήρια στο δραστήριο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Εκατερίνης, ιδιαίτερα στο Μινάτο Μαυροειδή, ο οποίος για 31 χρόνια κάνει ένα αξιόλογο έργο, το οποίο σε παγκρίτιο επίπεδο ο Μινάς είναι φάρος, σκαπανέας του πολιτισμού. Ευχόμαστε να έχει πολλά χρόνια ακόμα να υπηρετεί τη συνοικία της Αγίας Εκατερίνης, στην οποία έχει επιτελέσει ένα έργο ανεπανάληπτο τόσο στο πολιτιστικό όσο στο κοινωνικό αλλά και στον αναπτυξιακό τομέα. Μινά Μαυροειδή, συγχαρητήρια σε σένα, στο Πολιτιστικό Σύλλογο, σε όλη τη συνοικία και σε όλα αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά τα οποία έχετε εδώ και εκπαιδεύετε και τα βάζετε στα χνάρια του πολιτισμού. Να είσαι πάντα καλά και να συνεχίσεις το έργο σου, εσύ και το συμβούλιο σου. Λοιπόν, κατεβαίνω κάτω. Έτσι. Είδατε τι χαρά κάνετε. Και
Και όμως όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι κάτι τυπικό, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Πριν αποχωρήσω θέλω να σας πω ότι αύριο στις 9 έχουμε το θέατρο Μορφές, αυτό το πολύ ποιοτικό θέατρο, το οποίο θα μας παρουσιάσει ένα έργο που έχει σχέση με τη ζωή μιας τετραμελούς οικογένειας μέσα στο σπίτι, τις σχέσεις γονέων, παιδιά κλπ. Αν εσύ ήμουν εγώ, έτσι λέγεται. Οπότε ραντεβού αύριο 9 η ώρα. Πιστεύω ότι θα υπάρχει κανείς να μην έρθει. Και να μην το ξεχάσω, όσοι έχουν φέρει τα έργα τους στα τμήματα γεωγραφίας, κοσμήματος, ζωγραφικής, κοπικής, γραπτικής και τα έχουμε στην αίθουσα, στις εκκλησίες μας, στην έκθεση, να έρθουν οπωσδήποτε, και είναι μια ευκαιρία γιατί είναι πολλοί εδώ αυτοί που συμμετείχαν στα προγράμματά μας, να έρθουν το Σάββατο το πρωί, 9 με 10, θα τους περιμένουμε κάτω στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της ενορίας μας και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον πατέρα Εμμανουήλ, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για την παραχώρηση της αίθουσας αυτή την εβδομάδα προκειμένου να εκθέσουμε τα έργα των ανθρώπων που συμμετείχαν στα προγράμματά μας. Μετά τις 10 το πρωί δεν θα μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη. Καλά λοιπόν να περάσετε απόψε, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε και τα παιδιά για όσοι έχετε τα παιδιά σας εδώ στα προγράμματά μας και να καλέσουμε ότι είναι μεγάλο κρίμα, είναι αμαρτία και κυριολεκτό να γίνονται τέτοιες δράσεις στην Αγία Εκατερίνη δίπλα στα σπίτια σας και τα παιδιά σας να μην έρχονται. Να είστε καλά. Ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε. Θα παρακαλούσα από λίγη ησυχία, γιατί υπάρχει και αέρας και είναι λίγο δύσκολο. Ευχαριστώ.
Thank you.
της προσοχής σας μέχρι να ετοιμαστεί το επόμενο τμήμα. Κάποιος, ο κύριος Νίκος Κουδαλάκης, θα γυρίσει την πλατεία και θα μοιράζει λαχνούς του 1 ευρώ, τους οποίους και κυκλοφορεί η ενορία μας, Αγίας Εκατερίνης, προκειμένου να επισκεφθεί το έργο που επιτελεί. Μοιράζει λοιπόν λαχνούς, όποιος από εσάς ή όποια από εσάς θελήσει να στηρίξει το έργο της ενορίας μας, όπως θέλει, να καλεί τον κύριο Κουδαλάκη που θα περνά από όλες τις σειρές, από όλα τα καθίσματα, να πάρει τους λαχνούς που θέλει. Ευχαριστώ. Πληρώνεται ένα αρνί το οποίο θα το φέρουν από χωριό, έχει τη σημασία του, είναι ελεύθερης βοσκής και θα κληρωθεί την ημέρα του Αγίου Παντελεήμονος, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη. Μετά τη Θεία Λειτουργία θα κληρωθεί το αρνί.
αυτοκίνητο εμποδίζει ή τα ΚΑΠΑΝΗ 2347. Ή τα ΚΑΠΑΝΗ 2347.
Λίμνο και για τα παιδιά που δεν κατάφεραν να συμμετέχουν λόγω κατασκηνώσεων διακοπών, γιατί ήταν κάποια ακόμα. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμά σας και στο έργο σας. Thank you.
παιδιά μου, βάλτε.
δώστε εμάς, δεν μπορείς να. Μητσιό, και χαμηλό ζωσμένο. Και χαμηλό ζωσμένο από τη γη δε φαίνομαι, μα συγκαλιές μαραίνω. Στα μικρά παιδιά αγάπη θα χαρίσω. Αγάπη θα χαρίζω κι όχι σε ψεύτικες καρδιές να την χαραμίζω. Σαν να μην
πιο κοπένι. Ποτέ δεν το περίμενα στην τρέλα να με φέρει. Μα είναι ένα που σου μοιάζει. Μα είναι ένα που σου μοιάζει και δεν βγαίνει τα μεσάνυχτα κι όλα τα σκοτεινιάζει. Thank you.
περνάς απόστατο να μην περνάς με φόρα. Πάπα να προπατήσεις σιγά σιγά να σε δωρώ κολλιάρα. Ένα θερμό χειροκρότημα παρακαλώ. Thank you.
Το στεναγμό, διώχνει μακριά το στεναγμό. Διώχνει μακριά το στεναγμό, το βλέμμα το δικό σου. Το βλέμμα το δικό σου. Κι ελπίδα δίνει στην καρδιά, στην καρδιά. Κι ελπίδα δίνει στην καρδιά. Κι ελπίδα δίνει στην καρδιά, κάθε χαμόγελο σου. Δώσε μου το δικαίωμα, αμάν, αμάν. Δώσε μου το δικαίωμα, μοναχά να σε βλέπω. Αγάπη μου, μοναχά να σε βλέπω. Γιατί, όχι γιατί, γιατί με τρώει η γέγνια σου, αμάν, αμάν. Γιατί με τρώει η γέγνια σου, αν κάθομαι, αν στέκω. Σαν να καθόμαι αν στέκω. Με μαχαίρια σπλερώ, με μαχαίρια σπλερώ μου δε. Μαχαίρια σφλερώνονται όσια αγαπούν στα δίκια. Γι' αυτό και εσύ μου πλήγωσες. Γι' αυτό και εσύ μου πλήγωσες, θα πω ναι με ένα στίχια.
καρδιά και θα σου την δώσω. Μα μη μ' αφήσεις, μ' αφήσεις τη ζωή. Στη ζωή και εσύ να μετανιώσω.
σε πατήστη γης και το κατάλαβα.